Και δεύτερον. Ποια είναι τα κοινωνικά επιδόματα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λαζαρίδη, μισό λεπτό δεν μπορούμε να απαντάτε με ερώτηση. Όχι, να μου απαντήσετε εσείς. Αυτά παρευρεθήκατε προηγουμένως εσείς. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Είπατε προηγουμένως. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Κύριε Λαζαρίδη, μισό λεπτό. Να κάνω την ερώτησή μου. Δεν γίνεται να με αφήνετε να κάνω ερώτηση, όμως το καταλαβαίνετε. Είναι οξύμορο το σχήμα. Σας βλέπω ότι προηγουμένως σας απαντάω. Προηγουμένως είπατε εσείς για κοινωνικά επιδόματα που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει κόψει από κάποιες τάξεις. Εσείς το είπατε. Δεύτερο ερώτημα. Μέρισμα δίνει, κύριε, δεν είναι κοινωνικά. Ωραία, επιδόματα. Ωραία, μέρισμα. Και μόνιμα κοινωνικά επιδόματα έχει δώσει, κύριε Λαζαρίδη. Πετάει ένα του επιδόματος τέκνων είναι μέρισμα. Το επίδομα ενοικίου υπάρχει. Το επίδομα ενοικίου είναι μέρισμα. Κύριε Λαζαρίδη, μισό λεπτό. Υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση πιο γενική, πιο ουσιαστική. Τα μέτρα που αντικατέστησαν το ΕΚΑΣ. Υπάρχει μια κατεστραμμένη οικονομία. Μια κατεστραμμένη οικονομία που έχει ανάγκη ένα τέταρτο μνημόνιο για να ισορροπήσει δημοσιονομικά και οικονομικά. Ή αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ρθεί σε μια ισορροπία και μπορούν οι κυβερνήσεις πολιτικά να αποφασίσουν ποιες κοινωνικές τάξεις θα επιβληθούν. Είμαστε σε ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο, κύριε Κλαβδιανέ. Άρα πρέπει να έρθει κανονικά τυπικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα διαφορετικό όραμα και διαφορετικό σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοσιονομικά μας. Πιστεύουμε σε επενδύσεις, κύριε. Το ελληνικό 5 χρόνια σέρνεται. Και αντί εκεί να υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και να είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Μιλάτε εσείς για το ελληνικό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον αφάντο ρόδο, και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Παπαδάκη, για να το κλείσουμε το θέμα. Ότι όσο Χρυσαυγίτης είναι ο κύριος Κουρουπλής, τόσο είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κοπεί το δώρο των Χριστουγέννων. Λέω όσο. Όσο, δεν λέω τι είναι. Λέω όσο. Θέλω απλώς να βάλω τα πράγματα στη θέση τους και για τους δύο. Για τον δεν μου απαντήσατε στις ερωτήσεις μου. Πολύ καθαρά. Κύριε, καθόλου δεν μου απαντήσατε. Αν μείνουμε όμως σε μία ερώτηση, φίβο μου, και θα τελειώσει όλη η ερώτηση. Απλά επισημαίνω ότι δεν μου απάντησε ο κ. Λαζαρίδης. Δεν είναι αλήθεια. Ας απαντήσω σε μία εβδομάδα. Τα 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδόματα τα οποία θεσπίσαμε και νομοθετήσαμε. Θα τα κόψετε, κύριε Λαζαρίδη. Α μην απαντήσω. Α μην απαντήσω σε μία εβδομάδα. Σε ένα μήνα έχουμε καιρό. Μέχρι τι ευρωεκλογέ να ξέρει ο κόσμο. Δεν είναι αν θα το κόψουμε, κύριε Παπαδάκη. Το ζητούμενο είναι το εξή. Με την ανάπτυξη και με τις επενδύσεις δεν θα χρειάζονται αυτά τα επιδόματα. Όταν λέμε, θα τα φέρουμε, κύριε, γιατί μπορούμε, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μπορούμε ωραία, να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Πιστεύουμε ότι η χώρα μπορεί να τρέξει με ρυθμούς ανάπτυξης 4%. Θέλουμε να μειώσουμε. Έχει υπερβεί πια οποιαδήποτε. Πάμε λοιπόν σε ερώτηση. Δεν έχει καμία σημασία εάν θα το ονομάσουμε επίδομα, 13η σύνταξη, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων ή όπως το ονομάσουμε. Σημασία έχει μόνο πόσα λεφτά μπαίνουν στην τσέπη των ανθρώπων. Και διαβάζω από την έκθεση του ΩΣΑ δύο νούμερα. Το 2014 αυξήθηκαν σε 16.011 ευρώ αυτά που έβαλε στην τσέπη του ο κάθε πολίτης και ακολουθήσαμε μετά το 2015 στις 15.792, έχασε δηλαδή σχεδόν 340 ευρώ, 330. Στη συνέχεια, τον επόμενο χρόνο, στα 15.363, έχασε άλλα 400 ευρώ και το 2016 πήγαμε στα 15.434. Δηλαδή, μετά, με τα επιδόματα. Μετά. Μέχρι το 17 βλέπω στην έκθεση μπροστά μου. Πόση ενεργία είχαμε τότε. Μισό λεπτό. Κύριε Ζαχαρία, δεν αφήστε με να τελειώσω. Μα μιλάτε τώρα, παίρνετε ένα δίκτυο. Αφήστε με να τελειώσω. Το ίδιο είναι να έχει η χώρα 30% ανεργία και το ίδιο να έχει. Δεν είναι, οι μισοί φύγαν έξω. Άρα μην το συζητήσουμε. Δεν είναι έτσι, αυξήθηκε αυξήθηκε απασχόληση. Όχι, οι ευέλικτες μορφές. Όχι, αυξήθηκε μόνο η μερική απασχόληση. Η μερική απασχόληση. Λέτε, κύριε Ζαχαρέ, είναι λάθος. Κύριε Κλαβδιανέ, το αν λέω εγώ. Πότε φύγανε, κύριε Ζαχαρέ, από το 2015 και μετά φύγανε οι άνθρωποι. Αλλά δεν προλαβαίνω, δεν μπορούσα. Δεν θέλετε διάλογο. Δεν με αφήνετε ένα μετά μου λέτε. Για να κάνουμε διάλογο πρέπει να ακούσετε το ερώτημα και οι δύο. Πολύ σύντομο το ερώτημα. Σας διάβασα λοιπόν αυτά τα νούμερα και λέω το εξής. Υπάρχει κανείς σε αυτή τη χώρα που θέλει να ακούει πολιτικούς να συζητούν για το αν θα μοιράσουν επιδόματα σε μια κοινωνία που με αριστερές πολιτικές, εγώ το δέχομαι, έκανε τους πολίτες να χάσουν ένα χιλιάρικο? Μάλιστα. Ποιος θέλει να σας ακούσει? Απάντηση, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, κατά τη γνώμη μου αυτά τα στοιχεία είναι αποσπασματικά. Η εικόνα στη χώρα ήταν τελείως διαφορετική το 2014 σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα, χωρίς να λέω ότι σήμερα τα πράγματα είναι μια χαρά. Με ένα πολύ δύσκολα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα. Όχι, δεν αμφισβητώ. Εντάξει. Πάρτε τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο κύριος Τσακαλώτος για το οικογενειακό εισόδημα. Προτιμώ να πιστέψω τον ΩΣΑ από τον κύριο Τσακαλώτο. Εντάξει, μα τον κύριο Τσακαλώτος δεν τα βγάζει μόνο. Δεν είναι στοιχεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ότι προτιμώ να πιστέψω. Να πούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, τα στοιχεία της Eurostat θα σας αρέσουνε για την ανεργία? Μάλιστα. Είναι το ίδιο να έχει μια κοινωνία 28% ανεργία, το ίδιο 18%.
τα στοιχεία της Standard & Poor's, η οποία θα μας αναβαθμίσει στο τέλος της εβδομάδας την πιστοτική δυνατότητα της χώρας. Σας αρέσουν από τα σκουπίδια, τα ομόλογα της χώρας αναβαθμίζονται. Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για το πόσες επιχειρήσεις ανοίγουν, πόσες επιχειρήσεις κλείνουν. Ναι, αλλά έχουμε ένα χιλιάρικο λιγότερο στη τσέπη μας, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαρέ, εγώ δεν λέω ότι η τσέπη μας είναι γεμάτη χρήματα, ούτε πανηγυρίζω, ούτε τίποτα. Λέω όμως ότι αυτή η ίδια κυβέρνηση, η οποία ήταν μέσα στα χρόνια των μνημονίων, ισορρόπησε τη χώρα. Δεν θα μιλήσει αυτό. Έδωσε μία κοινωνική κατεύθυνση και ανακούφιση στους πάρα πολύ φτωχούς και πολύ αδύναμους. Και πάμε για το καλύτερο. Να συντομεύσουμε λιγάκι τον χρόνο. Να έρθουμε να αλλάξουμε κεφάλαιο. Να. Κύριε Ζαχαριάδη, από εσάς ξεκινήσω. Είχαμε τη συνέντευξη Μαρινάκη στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπου ισχυρίστηκε ότι καθ' υπόδειξη του Πρωθυπουργού και μεσολάβηση του κυρίου Παπά, έστειλε τον κύριο Καλογρίτσα να ζητήσει ιδανικά από τον κύριο Μαρινάκη για να πληρώσει τη δόση για κανάλι. Για την άδεια του καναλιού, τότε που είχαμε την διαδικασία με τις άδειες των καναλιών. Ένας επιχειρηματίας, λοιπόν.